στις τοποθετήσεις ακριβώς από αυτήν την αγωνία. Και με αγωνία περιμένουμε και τις τοποθετήσεις των προτινωμένων προσώπων. Ξεκινούμε από τον κύριο Τσακνή, που προτείνεται για τη θέση του Προέδρου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, είναι γιατί ο αγώνας των χιλιάδων εργαζομένων της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης βρίσκει μια πρώτη δικαίωση. Στους χιλιάδες αυτούς απολυμένους και στον ακούραστο αγώνα τους, πρώτα και κύρια, οφείλεται η αποδοχή της τιμητικής για μένα απόφασης του κυρίου Υπουργού Επικρατείας, αλλά και της κυβέρνησης συνολικά. Αποδέχτηκα αυτή την πρόταση ως μια ουτοπική πρόκληση, η οποία βαρύνεται ιστορικά από το παγκοσμίως πρωτοφανές πραξικόπημα του Μαύρου τον Ιούνιο του 2013. Υποκλίνομαι στους αγώνες των εργαζομένων για την περήφανη στάση τους, που από την πρώτη στιγμή και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό βρέθηκα δίπλα τους, όχι μόνο ως φυσική παρουσία, αλλά και, επιτρέψτε μου την έκφραση, με το βαρύ μου εξοπλισμό, τα τραγούδια μου. Κανείς όμως εργαζόμενος της ΕΡΤ δεν πρέπει να ξεχάσει την αμέριστη συμπαράσταση του δημοκρατικού λαού από εργαζόμενους που οι ίδιοι είχαν χάσει τη δουλειά τους, από νέους που ξυπνάνε το πρωί και δεν έχουν πού να πάνε και τι να κάνουν. Η συμπαράσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις πρωτόγνωρες εμπειρίες που απέκτησαν από το αυτοδιαχειριζόμενο πείραμα της ΕΡΤΟΠΕΝ, αν με εννοείται, αποτελούν κατά τη γνώμη μου πολύτιμες παρακαταθήκες για ένα νέο εργασιακό ήθος που πρέπει να επιδειχθεί από όλους στην πράξη. Υπάρχει στους εργαζόμενους δικαιολογημένη αγανάκτηση και πικρία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να βρει τρόπο να αποκαταστήσει το περιδικαίο αίσθημα προς κάθε κατεύθυνση. Τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με ρεμβασιστικές λογικές, ούτε με εμφυλίους που μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλότροπα από όσους θέλουν, και θα το επιδιώξουν, να είστε σίγουροι γι' αυτό, να αναβαγίσει το εγχείρημα αυτό πριν καν ξεκινήσει. Είναι ευχάριστη συγκυρία να βρίσκομαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και η πρώτη μου οραματική δήλωση να αφορά ακριβώς σε αυτή τη διαφάνεια. Όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ θα είναι ανοιχτές στο λαό. Διαρροές, υπονοούμενα, συκοφαντίες, παραπληροφόρηση δεν έχουν θέση σε μια νέα και με κρυστάλλινα διαφανή λειτουργία που πρέπει να έχει η ΕΡΤ. Τα πρακτικά θα δημοσιεύονται και θα αποστέλλονται τάχιστα στην Επιτροπή σας. Και εγώ σε κάθε συνεδρίαση, αν χρειαστεί, κυρία Πρόεδρε, εδώ μπροστά σας. Τι είναι τάχα πολυτιμότερο παρά από την αλήθεια στο δημόσιο βίο? Στα ζητήματα της πολιτικής τιμής και της υπόλοιψης μου, που συνδέονται άρρηκτα με την κρυστάλλινη διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού, δεν χωρούν ούτε έντιμοι συμβιβασμοί, ούτε η αρχή της πλειοψηφίας. Κριτήριο κάθε φορά της στάσης μου θα είναι η απάντηση που θα δίνω στο ερώτημα: ποιος ωφελείται από την Α ή Β απόφαση? Η ιδιότητα μου ως καλλιτέχνη, καθώς και η στενή σχέση που είχα τα 30 και πλέον χρόνια με την ΕΡΤ, μου επιτρέπουν να έχω μια εικόνα του έργου που έχει συντελεστεί, αλλά και θα μπορούσε να συντελεστεί στο μέλλον. Οι όποιες παθογένειες που υπήρξαν στο παρελθόν δεν μπορεί να ακυρώσουν υπέροχες σελίδες, κυρίως στον τομέα του πολιτισμού. Ο μηδενισμός δεν είναι μέρος της προσωπικής μου φιλοσοφίας. Μιλώντας όμως για παθογένειες, θα πρέπει κάποια στιγμή να τις ονοματίσουμε με θάρρος. Ο ασφικτικός κυβερνητικός έλεγχος, η κομματοκρατία, οι διορισμοί εκατοντάδων συμβούλων με παχυλές αμοιβές, τη στιγμή που εργαζόμενοι αμείβονταν με μισθούς πείνας, οι αργομισθίες, οι γνωστές και ως payroll, δεν έχουν καμία θέση. Και αφήνω τον κατάλογο ανοιχτό προς ώρας για πράγματα που ίσως μου διαφεύγουν και είμαι έτοιμος να συμφωνήσω. Αυτή ακριβώς είναι η βασική μου φιλοδοξία. Να ανοίξουμε μέτωπο κατά της
επιτρέψτε μου τον νεολογισμό, βολεψοκρατίας, της μυρολατρείας, της κατασπατάλησης και διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Στη Νέα ΕΡΤ δουλεύουμε όλοι. Έχουμε πρόσωπα όλοι και καμία αμοιβή ή σύμβαση δεν μπορεί να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Κανένας διπλοθεσίτης στο σπίτι της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης τη στιγμή που υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια άνεργοι και 4,5 εκατομμύρια που βρίσκονται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Κανένα μπιλιέτο υπουργού στο γραφείο μου θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να φτάσει. Πιστέψτε μου όμως ότι και να φτάσει θα έχω φροντίσει να έχω ένα μεγάλο καλάθι των αχρήστων. Η λέξη ενημέρωση δεν πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά. Ή θα υπάρξει ή δεν θα είναι ενημέρωση. Δελτίο τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης μπορεί να το λες. Κρατική φωνή επίσης. Τραπεζικά ανακοινοθέντα το ίδιο. Ενημέρωση όμως που δεν είναι η φωνή του εργαζόμενου λαού και απευθύνεται στον ίδιο τον λαό δεν υπάρχει. Ενημέρωση με κατεβασμένη τη σημαία της κριτικής σε κάθε εξουσία επίσης. Ισοδυναμία άλλωστε με υποταγή. Και αυτό δεν είναι στη φιλοσοφία του νόμου. Διαμορφώνεται σήμερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα τοπίο όπου η δημόσια τηλεόραση μπορεί να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του λαού. Ενός λαού που καταλάβε πάρα πολύ καλά ότι η βιομηχανία του φόβου που εργάζεται πυροτοδός όταν βραδιάζει επιχειρεί να τον εξουδετερώσει και να τον καταστήσει μάρτυρα και αποδέκτη συγχρόνως της δυστυχίας του. Δεν έχω αυταπάτες, γνωρίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στους στόχους αυτούς θα δεχθεί από τα γνωστά και άγνωστα κέντρα ανηλεείς επιθέσεις και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Γνωρίζω επίσης ότι παρά τις όποιες διακηρύξεις στο παρελθόν, ποτέ στην ιστορία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν εφαρμόστηκαν οι συνταγματικές επιταγές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ισοτιμίας στη μετάδοση των πληροφοριών, των ειδήσεων και των προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Ο νέος νόμος είναι σαφής όσον αφορά στην ανεξαρτητοποίηση της ΕΡΤ από την εκάστοτε κυβέρνηση και σε κάθε περίπτωση, όπως συνεννοηθήκαμε και τον Υπουργό, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις στην κατεύθυνση αυτή, πιστεύω ότι θα υπάρχει βούληση να αντιμετωπιστούν. Εγώ θα το επιδιώξω με επιμονή. Δεν θα είμαι λοιπόν ένας πρόεδρος που θα φροντίζω να περνάει η γραμμή της κυβέρνησης. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, 2 λεπτά, μία σελίδα έμεινε, λέω, τελειώνω. Η ΕΡΤ κουβαλάει τον ελληνικό πολιτισμό στις πλάτες της. Τα ονόματα που κατήχαν θέσεις ευθύνης στους τομείς της μουσικής, του λόγου, της ποίησης, της επιστήμης, συνθέτουν το κάδρο αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Όταν η ΕΡΤ συνέδεσε το όνομά της με αυτό του Μάνου Χατζηδάκη ως επικεφαλής του Τρίτου, του Μίκη Θεοδωράκη ως διευθυντή μουσικών συνόλων, του Δημήτρη Χόρν ως διευθυντή, του Ιάκωβου Καμπανέλη και τόσων άλλων, εξίσου σπουδαίων ανθρώπων του πολιτισμού, θα ήταν αδύνατο να διανοηθεί κανείς το δημόσιο αυτό οργανισμό να υπάρχει χωρίς τις παρακαταθήκες αυτών των σπουδαίων Ελλήνων. Η προβολή απαραίτητη και αυτονόητη της σύγχρονης δημιουργίας θα ήταν λειψή αν δεν συνδέεται με μια αδιάρρηκτη ενότητα με την πολιτιστική ιστορία αυτού του τόπου. Η μεταμοντέρνα αντίληψη που επιχειρεί την άνευ ουσίας και λόγου ρήξη με το παρελθόν του πολιτισμού, την άρνηση των μεγάλων αφηγήσεων, την προβολή του τέλους της ιστορίας, την αμφισβήτηση της γενικής διάνοιας, κάθε άλλο παρά έχουν να κάνουν με το όραμα της συνέχειας και της προβολής μιας παραεξηγημένης και πιθανόν ξεχασμένης ελληνικότητας. Αν μέσα στο πολιτιστικό γίγνεστε το παγκόσμιο, η λογική της ελληνοκεντρικότητας και η προσκόλληση σε αυτήν αποτελεί και είναι όντως ιδεολειψία, άλλο τόσο επικίνδυνη και εξίσου ιδεολειπτική είναι η άποψη της αποθέωσης της μετανεωτερικότητας, της λογικής της ασυνέχειας και της άκρητης υιοθέτησης στοιχείων ξένων με τον πολιτισμό που έχει παραχθεί σε αυτόν τον τόπο. Ο λόγος και η τέχνη, η
ιστορία της πολιτιστικής παρακαταθήκης σε μόνο με το νέο και έτοιμα άλλωστε να υποστηριχθεί πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής της νέας διοίκησης. Η σύνδεση της ΕΡΤ με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα με τα τμήματα που έχουν ως αντικείμενο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η σχέση αυτή μπορεί να αφορά από ανάθεση μελετών, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας μέχρι διαλέξεις και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΡΤ από καθηγητές και λοιπόν επιστημονικό προσωπικό. Εκτός από τις ειδικές εκπομπές για το βιβλίο, η ΕΡΤ πρέπει να συμβάλλει στην ανάδειξη της ελληνικής λογοτεχνίας με τη μεταφορά σημαντικών λογοτεχνικών και θεατρικών εργασιών. Θα είναι αυτό κάτι που θα συμβάλλει καθοριστικά και στην πολιτιστική διπλωματία της χώρας. Τελειώνω, κύριοι βουλευτές και κυρίες βουλευτές, ότι λέγοντας το εξής, εσκαβάλισα τα 60 μου χρόνια. Σεμνύνομαι για τα 4 βιολογικά παιδιά μου και τα 400 περίπου αδέρφια τους. Τα τραγούδια και τις θεατρικές μου μουσικές εννοώ. Εκτός των άλλων συνεργατών, υφισταμένων, προϊσταμένων, αυτά θα είναι οι αυστηρότεροι κριτές μου. Τι μεγαλύτερη αποτυχία από το να μου ζητήσουν το λόγο κάποια μέρα τα παιδιά μου ή τα τραγούδια μου. Να μου αποκηρύξουν δηλαδή αυτά και όχι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε.